Καλημερίζω το μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον γιατρό Νίκολα Θουράκη. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Τι κίνητρα δίνει στους γιατρούς για να τσουλήσει, όπως είπα, το σύστημα, διότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μεγάλη απροθυμία, κύριε Λαθουράκη, από τους ιδιώτες γιατρούς. Ναι, προφανώς το σύστημα του προσωπικού γιατρού, όπως έχει δομηθεί, φαίνεται να μην προχωράει. Δεν προχωράει και στη συνείδηση του κόσμου, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν είναι μόνο η απροθυμία των ιδιωτών γιατρών, και ο πολίτης καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει με αυτό το σύστημα σοβαρή πρωτοβάθμια. Εμένα, ξέρετε που με μπέρδεψε πολύ περισσότερο το θέμα, επειδή μιλάτε για τη συνείδηση του κόσμου. Όταν στο πρόσφατο παρελθόν, το Υπουργείο είπε το εξής: πρέπει να έχετε ένα προσωπικό γιατρό, δηλαδή μπορώ να εγγραφώ και πρέπει να εγγραφώ για να έχω και τις πρόνοιες του θεσμού. Ας πούμε, να, θα χρησιμοποιήσω το όνομα του συναδέλφου μου εδώ, του Νίκο του Σφακιανάκη, αλλά στη συνέχεια εγώ μπορώ να πάω και στο δικό μου το γιατρό και να πάρω συμβουλές που μπορεί να είναι η Αγγέλη Δουλγεράκη ή ο Νίκος ο Λαθουράκης. Και λέω, μα ποια είναι τότε η αξία του προσωπικού γιατρού και για ποιο λόγο το κάνουμε? Ο προσωπικός γιατρός είναι ένας θεσμός ο οποίος υπάρχει σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η μεγάλη του αξία είναι ίσως η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, στον οποίο όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν, όλοι οι ασφαλισμένοι, στο να γνωρίζουν το ιστορικό τους ανά πάσα στιγμή οι γιατροί και οι ίδιοι. Και αυτό διευκολύνει πολύ και στη διακίνησή τους μέσα στο σύστημα υγείας, αλλά και στην υλοποίηση κάποιων στόχων από το Υπουργείο, στόχων πρόληψης, μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας κτλ. Ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας είναι κάτι απαραίτητο. Το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι απαραίτητο. Γι' αυτό και το επόμενο βήμα, όπως φαίνεται, επειδή δεν θα προχωρήσει ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, είναι όλοι οι γιατροί, γιατροί εμπιστοσύνη του κάθε ενός μας, να μπορούν να συντάσσουν αυτό το φάκελο ανεξαρτήτου ειδικότητας, ανεξαρτήτου σύμβασης με κάποιο ταμείο ή κρατικής δομής. Θα μπορούν δηλαδή να είναι αυτοί οι υπεύθυνοι οι οποίοι θα φτιάξουν αυτό το φάκελο, ώστε να μπορεί πια να έχουμε ένα οργανωμένο ξεκίνημα για την πρωτοβάθμια. Αυτό σημαίνει δηλαδή απλά και πρακτικά ότι μπορεί να έρθω εγώ σε εσάς να φτιάξουμε αυτό το ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο με τα δεδομένα τα οποία έχετε μέχρι στιγμής για εμένα, ναι, που μπορείτε να τα βρείτε πόσο εύκολα εάν το πάμε σε ένα καινούριο βήμα, κύριε Λαθουράκη, και μετά με κάποιο στοιχείο που μπορεί να είναι ο ΑΜΚΑ, αυτό φαντάζομαι, μπαίνοντας ακόμα και σε ένα νοσοκομείο ή αν βρεθώ σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας και χρειαστώ περίθαλψη, αυτό σημαίνει απλά και πρακτικά ότι μπορεί ο γιατρός ο οποίος θα με δει ή οι γιατροί που θα με δουν να έχουν άμεσα το ιστορικό μου για το τι μου έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Αυτό εννοούμε, αυτό είναι που κουβεντιάζουμε. Ναι, αυτό είναι σε πρώτη φάση, αυτό θα γίνει. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή και ο Υπουργός θεωρεί ότι πια αυτό μόνο που μπορεί να κάνει είναι αυτό. Γιατί ο καθένας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί, καταρχήν δεν εμπιστεύεται έναν γιατρό ο οποίος δεν τον ξέρει και τυφλά τυχεοποιήθηκε ή εγγράφηκε σε κάποιο γιατρό. Μα μόνο δεν μπορεί να μου λέει ότι μπορώ να πάω σε ένα ορθοπαιδικό τυχαία για να έχω ένα προσωπικό γιατρό ή να πάω να βρω κάποιον άλλο γιατρό που μπορεί να είναι μέσα με κάποια δημόσια δομή χωρίς να με ξέρει. Αυτό ακριβώς που λέτε. Απλά το συμπληρώνω, κάνω παρενθέσεις. Ναι, προφανώς δεν υπήρξε λοιπόν. Γι' αυτό μίλησα και για την συνείδηση του κάθε πολίτη, ο οποίος ξέρει ότι ο γιατρός ο οποίος τον παρακολουθεί είναι ένας συγκεκριμένος γιατρός. Αυτό να τον εμπιστευτεί, εκεί θα γίνει ο φάκελος, αυτός γνωρίζει το ιστορικό, εκεί θα γίνει όλη η διαδικασία, η οποία δεν είναι απλή. Το να γίνει ένας φάκελος, ατομικός φάκελος υγείας, δηλαδή μπορεί να χρειαστεί για κάθε ασφαλισμένο, μπορεί και 40 λεπτά, μία ώρα, μπορεί και παραπάνω. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία ώστε να συγκροτηθεί σωστά και να ξεκινήσει σωστά αυτό το σύστημα. Αλλά αυτό είναι απαραίτητο όμως και δεν νομίζω να αντιδράσει κάποιος γιατρός. Όχι, με αυτό θα είναι, νομίζω ότι το θέλουν όλοι και θα είναι έτσι ένα το επόμενο βήμα αυτή τη στιγμή ώστε να περάσουμε. Γιατί πήγαμε στο βήμα 5, κύριε Λαθουράκη, και βλέπουμε ότι στο ανάποδο του πράγματος με τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας συμφωνεί, ας πούμε, σχεδόν το σύνολο και των γιατρών αλλά και του κόσμου, γιατί θα πηγαίνει στο γιατρό που τον παρακολουθεί, και δεν το πήγαμε από την αρχή, αφού μας έλεγε ότι ο προσωπικός γιατρός θα ήταν κάτι το διαφορετικό σαν αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε αυτή την ώρα, το οποίο αποδεχόμαστε
τουλάχιστον εμείς οι ασφαλισμένοι, αποδέχεστε εσείς οι γιατροί, οι ιδιώτες γιατροί από τη δική σας την πλευρά, αλλά μου το πήγανε ανάποδα. Γιατί λοιπόν δεν μου το είπαν από την αρχή έτσι? Η προσπάθεια του κράτους, του Υπουργείου Υγείας, ήταν να δημιουργηθεί ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, προσφέροντας σε όλο τον πληθυσμό όλες αυτές τις υπηρεσίες δωρεάν, είτε σε κρατικές δομές είτε με συμπεριλημμένους γιατρούς. Αυτό προφανώς βρήκε πάρα πολλές αντιδράσεις λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος, λόγω διαφορετικών διαθέσεων και από το ιατρικό σώμα και από τους ασφαλισμένους. Τι σημαίνει πολυπλοκότητα του συστήματος αυτού? Υπάρχει μια πολυπλοκότητα στο σύστημα αυτό, το να μπορεί να συγκροτηθεί μια ενιαία πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έχοντας κοινούς μηχανισμούς, γιατί άλλες είναι κρατικές δομές, άλλες παροχές μπορεί να έχουν, άλλο ένα ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο το κράτος δεν μπορεί προφανώς να καλύψει μισθολογικά, ούτε μπορεί ένα ιδιωτικό ιατρείο να κρατικοποιηθεί όπως ήθελε το Υπουργείο Υγείας για να εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους του. Άρα θα πρέπει να βρεθεί μια επόμενη λύση, και διαφαίνεται ότι είναι αυτή. Μάλιστα. Τουλάχιστον έτσι συζητιέται στο Υπουργείο Υγείας, χωρίς ακόμα να είναι κάτι βέβαιο, έτσι, γιατί έχουμε πολύ μέλλον ακόμα. Αυτό το οποίο ακούγεται είναι ότι υπάρχουν όμως και πολλοί υποστηρικτές ακόμα και μέσα από το κυβερνητικό επιτελείο πάνω σε αυτό τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Ο ατομικός φάκελος υγείας έχει υποστηρικτές σε όλες. Δεν υπάρχει. Είναι προαπαιτούμενο ουσιαστικά για να ξεκινήσει κάτι. Δεν είναι μεταρρύθμιση. Δεν είναι κάτι το καινούργιο. Είναι αυτό το οποίο το ζητάμε χρόνια. Με βάση αυτό θα μπορέσει μετά να ξεκινήσει μια οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, και νομίζουμε ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Μάλιστα. Δηλαδή σε καινούρια βάση, με καινούρια διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Υγείας. Δεν πρόκειται δηλαδή να προχωρήσει όπως είναι αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάποια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας όπου είχαν προσφύγει πολλοί ιατρικοί σύλλογοι? Όχι, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη απόφαση, αλλά το Υπουργείο Υγείας, βλέποντας ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα γιατρών αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν θα εφαρμόσει καμία απόφαση, όπως διατηνόταν μέχρι το καλοκαίρι. Μάλιστα. Θα υπάρξουν ποινές. Ωραία. Κύριε Λαθουράκη, εκτός από μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, είσαστε και γενικός παθολόγος. Σαρώνουν οι ιώσεις αυτή την περίοδο κυρίως με προβλήματα που έχουν να κάνουν με το βήχα. Θεωρείτε φυσιολογικό αυτό? Ναι, φυσιολογικό είναι η εποχή, η οποία αυτή τη στιγμή έχουμε έξαρση πολλών εποχιακών ιώσεων του αναπνευστικού, και σε λίγο περιμένουμε και την έξαρση της εποχικής γρήπης. Και εντός των επομένων 15 ημερών, ενός μήνα μέχρι στο Δεκέμβριο, θα υπάρχει και αυτή η έκθεση. Και καλό όλους τους ανθρώπους που είναι σε ευαίσθητες ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν για την γρήπη. Γιατί αυτή τη στιγμή το ποσοστό εμβολιασμού είναι εξαιρετικά χαμηλό, ασυνήθιστα χαμηλό, θα έλεγα, σε σχέση με άλλες χρονιές. Είναι μια πολύ καλή εμβολιαστική κάλυψη. Σε σχέση με άλλες χρονιές, είναι χαμηλό το ποσοστό εμβολιασμού με αυτό το εμβόλιο της γρήπης? Για την γρήπη είναι. Ουσιαστικά μιλάμε για το 1/3 από τον πληθυσμό τον οποίο είχε εμβολιαστεί το 2019. Μέχρι στιγμής πολύ χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Και αν συνδυάσει κανείς και με το χαμηλό ποσοστό, το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων για τη δεύτερη αναμνηστική δόση κατά του κορονοϊού, φαντάζεστε σε έναν επιδημιολογικά δύσκολο χειμώνα τι εξελίξεις θα έχουμε στους επόμενους μήνες, αν δεν υπάρξει ο απαιτούμενος εμβολιασμός. Φαντάζομαι ωστόσο ότι για να γίνει το εμβόλιο πρωτίστως της γρήπης, από ό,τι λέτε, ότι θα πρέπει κάποιος να έχει αναρρώσει πλήρως για να προχωρήσει αυτή την κίνηση, και αμέσως μετά μπορεί να κάνει και το άλλο το εμβόλιο. Προφανώς. Εάν το επιθυμεί. Πάντα υπάρχει. Προηγείται μια κλινική εξέταση. Ο γιατρός συνταγογραφεί το εμβόλιο αφού το έχει εξετάσει τον ασθενή. Και γνωρίζει. Πάντως οι μολύσεις με τον κορονοϊό είναι τσιμπημένες αυτή τη φορά. Δηλαδή την τελευταία εβδομάδα, όπως βλέπω από τα στοιχεία που έχουν δοθεί, τουλάχιστον επίσημα, και στην Κρήτη, συν 6,4% στο Ηράκλειο, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, συν 3,10% Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, και συν 4,94% πάνω οι μολύνσεις στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, σε αντίθεση με το Λασίθι που έχει μια μείωση στο μείον 4,86%, γιατρέ. Οι λοιμώξεις από κορονοϊό νομίζω ότι συνεχίζουν. Ο κορονοϊός είναι εδώ. Οι επαναμολύνσεις είναι πάρα πολλές.
οι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί το τελευταίο τετράμινο ή δεν έχουν νοσήσει πρέπει να εμβολιαστούν με, την νέα, με το επικαιροποιημένο εμβόλιο, γιατί ουσιαστικά είναι ακάλυπτη, η ανοσία τους είναι διάτρητη.